Το τρίτο και σημαντικό θέμα που το οποίο θα ήθελα να, πολύ σημαντικό θέμα το οποίο θα ήθελα να δείξω και στην εικόνα σας μερικά στοιχεία, έχει να κάνει με μια έτσι συζήτηση που απασχολεί αρχηγούς παρατάξεων, τα μέσα, αναφορικά με την απόφαση που πήραμε τη λειτουργία της αστυνομικής σχολής. Επιτρέψτε μου να κάνω share screen και να, δεν ξέρω αν βλέπετε, νομίζω το βλέπετε, το έγγραφο για την επαναλειτουργία του τμήματος δοκίμων αστυφυλάκων Άωσης. Θα πάω κάτω-κάτω, είναι πολλά έγγραφα, γιατί πηγαίνει από τον ένα στον άλλο. Σημασία όμως έχει εδώ, είναι από τον τυπογράφο στρατηγός, Δημήτρης Παντελής, αναφορικά με την επαναλειτουργία της αστυνομικής σχολής. Λέει λοιπόν, γνωρίζετε, αναφέρεται στην αστυνομική σχολή Άωσης και αυτό ήρθε συνέχεια στο Δήμο, ότι εντός του τρέχοντος έτους, επίκειται η επαναλειτουργία του τμήματος δοκίμων αστυφυλάκων Άωσας στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις τους, οι οποίες έχουν παραγωγηθεί από το Δήμο Ιωνικής Πόλης Άωσας. Κλείνουν όμως, μέρος των εν λόγω εγκαταστάσεων και ειδικότερα τμήμα του κτηρίου διοίκησης έχει παραχωρηθεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για τη στέγαση παύλα αποθήκευση υλικών. Για ευνόητους λόγους, η χρήση του συνόλου του κτηρίου διοίκησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλή και εύρυμη λειτουργία του ΔΟΑ. Για το λόγο αυτό, πηγαίνετε, λέει, στην αστυνομική σχολή Νάωσας, στο Δήμο Ιωνικής Πόλης Νάωσας, προκειμένου να καλέσει την παραχώρησή του προς το Υπουργείο Πολιτισμού και να το παραχωρήσει εκ νέου στην ελληνική αστυνομία για χρήση από την αστυνομική σχολή Νάωσας. Και βέβαια συνεχίζει και λέει ότι για να μπορέσει να λειτουργήσει η αστυνομική σχολή, είναι απαραίτητο να μιλάμε για δεκαετή παραχώρηση. Τι μας λέει λοιπόν εδώ το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, ότι θέλουμε άμεσα να λειτουργήσουμε την αστυνομική σχολή Νάωσας. Θα έχετε 250 σπουδαστές φέτος και άλλους 250 του χρόνου. Φανταστείτε 500 φοιτητές δύο έτη και φανταστείτε να βγαίνουν, ας πούμε, πρωτοετής Δευτέρα, Τετάρτη και Δευτεροετής Τρίτη, Πέμπτη κάθε εβδομάδα. Πόσο σημαντικό είναι αυτό για το Δήμο μας, ιδιαίτερα της καθημερινής, καθ' όλη τη διάρκεια. Υπολογίζεται στα αρκετά εκατομμύρια κάθε έτος. Έτσι λοιπόν πήραμε την απόφαση, την ανάκληση της παραχώρησης του Υπουργείου Πολιτισμού και την παραχώρηση στην αστυνομική σχολή. Στη συνέχεια λοιπόν, επειδή έχει βγει στα μέσα, η προϊσταμένη της ΕΦΑ, της Εφορίας Αρχιτήτων Νηματίας, έστειλε ένα έγγραφο προς την κυρία Μεντώνη, τον κύριο Δασκάλου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, τον Δήμαρχο και τον Πρόεδρο, εμένα και τον κύριο Βασιλείου, τους αρχηγούς των παρατάξεων κτλ. Και τι μας λέει? Τι λέει? Ότι και εμείς, ναι, με το παραχωρήθηκε το 2016, πότε παραχωρήθηκε, φτάσαμε στο 18 μέχρι να ετοιμάσουμε τα χαρτιά, ξεκινήσαμε να φτιάχνουμε το κτίριο και βάλαμε κάποια χρήματα. Κάναμε καθαρισμό, κάναμε κάποιες φθορές, κάποιες επενδύσεις, τις θεραπεύσαμε, πήραμε κάποια τεμάχια. Και λέει λοιπόν, σοβάζει κλπ, ότι το σύνολο των εργασιών που κάναμε είναι 321.000. Μάλιστα, λέει η Εφορία Αρχαιοτήτων, αν επιμένετε να το ανακαλέσετε, κάπου το λέει εδώ, τώρα δεν. Εδώ, ναι, λέει. Για την ασφαλή μεταφορά των ευρημάτων που είναι ήδη αποθηκευμένα, 5-6 φορτηγά, θέλουμε άλλες 60.000 ευρώ. Για να πάρουμε πίσω, δηλαδή, για να πάμε κάπου αλλού τα 5-6 φορτηγά που έχουν βάλει στην αποθήκη. Άρα, σύνολο 380.000. Αφού έγινε αυτό, επιτρέψουμε, ναι, υπήρξε η απάντησή μου. Η απάντηση. Κόλλησε. Το βλέπετε, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, δώστε μου ένα λεπτό να το ξαναξεκινήσω. Γιατί υπάρχει ένα κόλλημα εδώ πέρα. Υπήρξε η απάντηση προς το Υπουργείο Πολιτισμού, τον κύριο Δασκάλου, τον οποίο θα σας πω, είχα και τηλεφωνική επικοινωνία μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού, την προσταμένη, τον πρόεδρο του κύριου Βασιλείου. Και λέμε, τι λέμε σαν απάντηση, σαν Δήμος Νάωσας, αφού ψάξαμε το θέμα. Όταν πήραμε την απόφαση το 2016, το Δήμο, είχε πει ο τότε Δήμαρχος, και παίρνω ακριβώς πώς το είπε το Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρουμε την απόφαση. Απαντήσεις δόθηκαν από τον Δήμαρχο κτλ. Σε ό,τι αφορά τη συστέγαση των τριών υπηρεσιών, υπήρχε πυροσβεστική, αν θυμάστε τότε, αναφέρει ότι τεχνικά και χωροταξικά μπορεί αυτό να είναι εφικτό. Σήμερα το κτίριο, παρόλο που είχαν προφορικές δεσμεύσεις ότι θα λειτουργούσε στα 200 χρόνια, ίσως και λίγο πριν, δεν λειτουργεί. Έτσι. Υπάρχουν νομικά θέματα στην παραχώρηση του 2016. Δεν αναφέρει το χρονικό διάστημα, την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπήρξε διαβεβαίωση για συστέγαση με τις σχολές, που σήμερα ανακαλύπτουμε ότι δεν είναι δυνατόν.
δεν έγινε καμία συμβολιογραφική πράξη παρά αυτό. Η έγκριση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Διαβίου Μάθησης, είναι ιδιοκτήτης του κτηρίου, έγινε κατόπιν εισηγήσεως της κυρίας Κοταρίδου και όχι του Δήμου. Δηλαδή, όχι του παραχωρών, αλλά του παραχωρητή. Το Υπουργείο Πολιτισμού καθόρισε την αποδοχή για 25 έτη, ενώ ο Δήμος δεν είχε κάτι τέτοιο. Άρα λοιπόν υπήρχαν ζητήματα. Εμείς λάβαμε εντολή από τις σχολείες της φυλάκων ότι αν θέλουμε να επαναλειτουργήσει, θα πρέπει το σύνολο του κτηρίου να πάει στην αστυνομική σχολή. Άρα λοιπόν, μπορώ να αναλύσω λίγο παραπάνω, η συστέγαση των δύο αυτών φορέων είναι αδύνατη. Γιατί είναι αδύνατη? Γιατί δεν μπορεί να λειτουργήσει η αστυνομική σχολή χωρίς κτίριο διοίκησης, χωρίς εστιατόρια και ακόμα περισσότερο όταν εκπαιδεύονται στον οπλικό εξυπηρετισμό οι δόκιμοι στον αύριο χώρο. Απαγορεύεται ακόμα και η οπτική επαφή με αυτόν. Το οποίο δηλαδή σημαίνει ότι πρέπει να βάλουμε ένα τείχο ανάμεσα. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, όπως μας είπε η αστυνομία, οποιαδήποτε σκέψη για παράλληλη λειτουργία των δύο φρύσεων είναι ουσιαστικά λειτουργικά χωροταξικά, ανέφικτη με οποιοδήποτε τρόπο. Στα 320.000 ευρώ που ήταν το κόστος των κτηριακών αναβαθμίσεων του καθαρισμού κτλ. Που έκανε εργασίες η εφορία αρχαιοτήτων, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι ιδιαίτερα υψηλό. Ακόμα και το κόστος μεταφοράς, 5-6 φορτηγά να φύγουν, 5-6 φορτηγά και δηλαδή να φύγουν τώρα 60.000 ευρώ, εμένα τουλάχιστον επιτρέψτε μου να σας πω, όσο ευαίσθητο και αν είναι αυτά τα θέματα, μου φαίνονται εξαιρετικά υψηλά. Ακόμα δε περισσότερο, τι αποδεικνύεται εδώ, ότι αν έχουμε φάει 320.000 ευρώ μέχρι σήμερα, πώς ακόμα θέλουμε και σαν χρόνο και σαν κόστος για να γίνει επιτέλους τα ψηφιδότα. Και επειδή έλεγε κάπου στην επιστολή της πιτώσης, ξεσπιτώσαμε, εμείς βέβαια, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το λέω κιόλας γιατί έγινε μια συζήτηση και με τον κύριο δασκάλο του Γενικού Γραμματείου Υπουργείου, είμαστε ανοιχτοί στο να βρούμε έναν άλλο χώρο. Ακόμα δε περισσότερο, υπάρχουν διατάξεις του ΣΤΕ και αποψινόμε με διατάξεις του αστικού κώδικα αποφάσεις του ΣΤΕ, όπου τι λέει, επειδή εμείς δεν σημειώσαμε το πολιτιστικό έργο, αλλά τα κόστη αυτά είναι κτηριακά. Δηλαδή, να το πω απλά, τα έβαλε το Υπουργείο Πολιτισμού, δεν θα τα βάλει το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης. Αφού λοιπόν δεν χάνεται ο δημόσιος χαρακτήρας του κτηρίου, καμία αποζημίωση δεν μπορεί να υπάρξει. Οι τεχνικές εργασίες προμηθευτούν στο κτίριο που μέσα απαιτηθούν πολύ λιγότερε για την επαναλειτουργία της σχολής. Οι δαπάνες δεν αφορούν σε έργα πολιτισμικού χαρακτήρα, αλλά είναι έργα αναβάθμισης και αποκατάσταση κτηριακών υποδομών. Υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος την ανάκληση της απόφασης. Δεν υπάρχει περιουσιακή βλάβη προς το Υπουργείο Πολιτισμού για αξίωση παράνομης διοικητικής πράξης. Η απόφαση παραχώρησης αποτελεί ευμενή διοικητική πράξη. Άρα, εμείς ουδέποτε αρνηθήκαμε να συνδράμουμε προς κανέναν. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα αποζημίωσης, ενώ αν το κόστος μεταφοράς είναι 60.000 ευρώ, εμείς σαν Δήμος μπορούμε μια προγραμματική με την ΕΦΑ να τον αναλάβουμε εμείς τη μεταφορά. Τι σημαίνει τώρα? Υπήρξε μια συνέντευξη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου μου είπε, μπορώ να το μεταφέρω από όσο μου είπε, ότι εντάξει, ρε παιδί μου, εντάξει, Δήμαρχε, αντιλαμβανόμαστε τα θετικά της επαναλειτουργίας της συνολικής σχολής. Για να λήξει το θέμα εδώ, και δεδομένου ότι τόσο καιρό, να το πω πιο ευγενικά, ότι τώρα μετά από αυτό και το Υπουργείο Οικονομικών, γιατί για να λήξει η αστυνομική σχολή και το Υπουργείο Οικονομικών συνεισφέρει οικονομικά στην αστυνομική σχολή για να μπορέσει να ανοίξει, και το Υπουργείο Οικονομικών είναι ακόμα πιο πεπισμένο, και το Υπουργείο Πολιτισμού και συνεργασία με το Οικονομικό είναι ακόμα πιο πεπισμένο, ήρθε η ώρα σε άλλο χώρο να υπάρχει χρηματοδότηση και Δήμαρχε να έχεις και αστυνομική σχολή στο Δήμο σου και ένα χώρο, ένα κέντρο ψηφιδωτών. Από το να ψάχνει δηλαδή η εφορία αρχαιοτήτων από τα δικά της κονδύλια να μπορέσει σιγά-σιγά να κάνει αυτό το φοβερό τέτοιο ψηφιδωτών. Αυτό που θέλουμε από εσάς, από το Δημοτικό Συμβούλιο, μου λέει ο Γενικός Γραμματέας και το είπε και ο Υπουργός Πολιτισμού του Υφυπουργού Οικονομικών, τον κ. Μεζηρόπουλο, που είναι δίπλα μας σε αυτή την προσπάθεια, είναι να μας προτείνετε έναν άλλο χώρο. Δώστε μας έναν άλλο χώρο. Προτείναμε λοιπόν, καταρχάς, σε μια καταρχήν συζήτηση, και εδώ θέλω τη βοήθεια όλων των Δημοτικών Συμβούλων, πού θα μπορούσε να πάει και να γίνει πια με έναν βιώσιμο και ορθό τρόπο ο χώρος των ψηφιδωτών. Οι λύσεις που μπορώ να σκεφτώ καταρχάς, και είναι ακόμα μια που δεν έχω δώσει, αλλά μπορούμε να τη συζητήσουμε, είναι η εξής. Είναι τμήμα του Λόγκου Τουρπάλι. Είναι στο ισόγειο της Βέτλανς, δεύτερη λύση. Είναι στον πάνω όροφο από το Αίρια. Είναι
αν μπορούμε να προχωρήσουμε σε εξαγορά ενός παλιού εργοστασίου, όπως λέω χάρη λέω, το κτίριο Τοκμακίδη ή κάποιο άλλο, να μπούμε σε ένα δανεισμό για να κάνουμε ένα καινούργιο, μια καινούργια υποδομή στο Δήμο, ή ακόμα και κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας πω. Το κάτω στρατόπεδο του Δήμου, το κάτω στρατόπεδο στον Άγιο Νικόλα, γιατί από ό,τι γνωρίζω η εφορία Αρχιτεκτονικών θα ήθελε να είναι στον δρόμο προς τον Άγιο Νικόλα, μας έχει παραχωρηθεί από το Υπουργείο Αμήνης με σκοπό την τουριστική ανάπτυξη. Μέχρι τώρα έχουμε κάνει κάποιες προμελέτες πιο πολύ προς τον αθλητισμό. Να συζητήσουμε, μπορούμε να κάνουμε ένα χώρο πολιτισμού και εκεί, δίπλα στον Άγιο Νικόλα. Το συζητήσει θα ξεκινήσει τώρα. Ναι. Δηλαδή και υπουργός αλλά και ο Γενικός Γραμματέας, σε επόμενη τηλεδιάσκεψη θα δούμε και τις ανάγκες του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί και αυτοί έχουν τις δικές τους ανάγκες και οικονομικές και χωροταξικές, για να βρούμε ένα χώρο άμεσα για να γίνει και το κέντρο των ψηφιδωτών. Έτσι, σήμερα η αστυνομική σχολή και η μάλιστα τεχνική υπηρεσία ήδη τρέχουν οι διαγωνισμοί, ξεκίνησαν οι εργασίες και η αστυνομική σχολή θα είναι στο Σεπτέμβριο εδώ. Άρα λοιπόν η εφορία πρέπει να μεταφέρει όλα τα πράγματα χθες, δεν υπάρχει συζήτηση επ' αυτού. Και ακόμα περισσότερο θα πρέπει να γίνουν κάποιες συζητήσεις, να βρούμε ένα βιώσιμο χώρο. Μπορούν να ακουστούν πολλές ιδέες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα γίνει μια τηλεδιάσκεψη με το Υπουργείο Πολιτισμού. Θα μπορούσαν να συμμετέχουν ίσως και αρχή των παρατάξεων, αν το επιθυμούν, για να βρούμε ένα χώρο κάπου αλλού, αφού η στέγαση δεν μπορεί να είναι δυνατή, έτσι ώστε να έχουμε και κέντρο ψηφιδωτών και αστυνομική σχολή. Αυτό προς ενημέρωση. Έχω ζητήσει από το γραφείο τύπου να δοθούν αυτά τα έγγραφα στους δημοσιογράφους. Και η απάντησή μου και βέβαια η τοποθέτησή μου, φαντάζομαι, τη συμβιώνει δημοσιογράφη, για του λόγου του αληθές. Δεν υφίσταται σύμφωνα με το Δήμο να έχει καμία αποζημίωση. Είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε την εφορία αρχαιοτήτων να γίνει το κέντρο ψηφιδωτών. Υπάρχει και, και κάτω στη σχολή του Αριστοτέλη. Ακούσε αν κάποια υπήρχε μια συνάντηση χθες τη κυρία Κουταρίδη για τη Μίεζα. Τώρα βέβαια, αφού είναι για τη Μίεζα, γιατί δεν έγινε στη Μίεζα. Θα μπορούσε να γίνει στην Άουσα, για να πάμε και όλοι να ακούσουμε. Όπως και να έχει. Το θέμα είναι ότι είναι προφανές ότι ο Δήμος Νάουσας σε οτιδήποτε αναπτύσσει, και εγώ προσωπικά ως Δήμαρχος, σε οτιδήποτε αναπτύσσει το Δήμο μας, θα είμαστε όχι μόνο υποστηρικτές, αλλά δίπλα σε κάθε δύναμη.